Hello, hello, πώς είστε, τι μου κάνετε. Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Και το σημερινό βίντεο είναι από αυτά που αγαπάω πάρα πολύ, από αυτά που προσπαθώ να κάνω μία φορά το μήνα. Έχει να κάνει με τα αγαπημένα του μήνα και με μερικά προϊόντα τα οποία με απογοήτευσαν. Και είναι ένας καλός μήνας αυτός, γιατί δοκίμασα και αρκετά προϊόντα από τα Advent Calendars του Look Fantastic και του Cult Beauty. Όχι όλα, προφανώς. Και θα σας τα παρουσιάσω σήμερα. Πριν ξεκινήσουμε, όπως πάντα, να σας ζητήσω να γραφτείτε στο κανάλι, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, με βοηθάει πολύ και χαίρομαι που μεγαλώνει η παρέα εδώ. Πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο και φυσικά μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας, εάν σας αρέσουν και τους αρέσουν τέτοιου τύπου βίντεο. Θέλω να ξεκινήσω σήμερα από πινέλα και θέλω να σας μιλήσω για το σετ που αγόρασα από τη συνεργασία του Marvin Magnificent με την BH Cosmetics. Είναι μια εταιρεία που εμπιστεύομαι και πραγματικά δεν έπεσα καθόλου έξω, παιδιά. Αυτά τα πινέλα έχουν αλλάξει τον τρόπο που εφαρμόζω τις σκιές μου, καταρχήν. Έχουν κάνει τη ζωή μου πολύ πολύ πιο εύκολη και όπως σας έχω πει και άλλες φορές, τα πινέλα είναι μια επένδυση. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι ένα σετ, αν είναι ακόμα διαθέσιμο, που το ελπίζω, νομίζω ότι είναι, που αξίζει να το τσεκάρετε. Και γι' αυτό και για όλα τα προϊόντα που σας μιλάω σήμερα θα σας βάλω link στην περιγραφή. Συνεχίζω με ένα mist που, να πω την αλήθεια, εγώ δεν θα το αγόραζα γιατί δεν είχα καταλάβει ακριβώς την χρησιμότητα ενός mist για την επιδερμίδα. Ναι, ξέρω τι κάνει η εντατική κρέμα, ναι, ξέρω τι κάνει το toner και τα καθαριστικά βεβαίως, αλλά δεν ήξερα τι κάνει το mist. Λοιπόν, αυτό είναι το Queen of Hungary Mist, είναι από την εταιρεία Omorovica. Νομίζω έτσι λέγεται. Αναζωογονεί την επιδερμίδα, είναι ελαφρύ, έχει πολύ διακριτικό άρωμα, έχει πυκτίνη μήλου. Θα ψεκαστώ για να σας δείξω, δεν θα φανεί στην κάμερα, αλλά τέλος πάντων ίσως καταλάβετε και ίσως το δείτε στο πρόσωπό μου, δεν θα αφήσει σταγονίτσες. Είναι το πιο απαλό, ωραίο, φίνο mist που έχω δει στη ζωή μου. Εντάξει, εκτός του ότι μυρίζει υπέροχα, νιώθεις ότι σου ενυδατώνει την επιδερμίδα, είναι πάρα πολύ ελαφρύ όπως σας είπα, έχει πυκτίνη μήλου, ροδόνερο και άλλα συστατικά που εξισορροπούν και ενυδατώνουν, ενώ το Healing Concentrate έχει minerals, λέει, που βοηθούν και στη σύσφυξη, οπότε με αυτό ψεκάζεστε και όταν έχετε καθαρίσει το πρόσωπό σας, αλλά και κάθε στιγμή που θέλετε έτσι να νιώσετε λίγο πιο αναζωογονημένοι. Προχωρώ και συνεχίζω με μακιγιάζ. Θέλω να σας μιλήσω για το κραγιόν που φοράω, αλλά και για άλλο ένα που αγόρασα από την NARS. Λοιπόν, η NARS είναι μια εταιρεία που έκανε reformulation, επαναλάνσαρε, ας πούμε, τα κραγιόν της. Κυκλοφορούν τρεις κατηγορίες, matte, satin και sheer. Εγώ τα sheer δεν τα πολύ συμπαθώ, αλλά αγόρασα ένα matte και ένα satin για να τα δω. Φοράω σήμερα το matte που λέγεται Immortal Red. Είναι αυτό εδώ. Και σε σάτιν πήρα το LED, αυτή την απόχρωση, την οποία θα τη σουατσάρω στο χέρι μου για να τη δείτε. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο καθημερινό χρώμα, ένα πάρα πολύ ωραίο nude, το οποίο και χωρίς πολύ μακιγιά στα μάτια, αλλά και με ένα πολύ έντονο smoky eye, νομίζω ότι θα ταιριάζει τέλεια. Να σας πω ότι το matte στεγνώνει στα χείλη, δεν κουνιέται, δεν αφήνει σημάδια στα ποτήρια. Το satin βέβαια έχει transfer, έτσι, είναι πιο ενυδατικό, αλλά μου αρέσουν και οι δύο υφές πάρα πολύ. Επίσης έχω ενθουσιαστεί με αυτά εδώ τα gloss, παιδιά, σας είχα ξαναμιλήσει γι' αυτά. Είναι glosses από την Jouer, μια εταιρεία που δεν είχα ξαναδοκιμάσει. Στην αρχή δοκίμασα αυτή εδώ την απόχρωση, την οποία επίσης την έχω χρησιμοποιήσει σε μακιγιάζ και σε βίντεο. Και λέγεται, πώς λέγεται, παιδιά, το ξέχασα. Θα σας το γράψω στην περιγραφή γιατί έχει φύγει και το αυτοκόλλητο από κάτω. Και μετά αγόρασα και αυτή εδώ, η οποία είναι η Champs-Élysées. Αυτό το θυμάμαι. Αυτό είναι ένα πιο καφέ, όπως βλέπετε, nude. Αυτό είναι ένα λίγο πιο ροζ, έτσι, ροδακινή. Αχ, μυρίζουνε μπισκότο. Μπισκότο, βανίλια. Μυρίζουν φανταστικά, έχουν τρομερή αίσθηση και τρομερό pigment. Και είναι πραγματικά από τα πιο ωραία gloss που έχω δοκιμάσει. Δεν είναι αυτό το διαφανές gloss, δεν είναι αυτό που κολλάει στα χείλη. Τα συστήνω με χίλια, με τρέλα. Να περάσω τώρα στην επόμενη αγαπημένη μου κατηγορία μετά τα χείλη, που είναι τα φρύδια. Και αγόρασα αυτό εδώ το duo από την Αναστάσια, γιατί η Αναστάσια έχει γίνει και διάσημη για τα προϊόντα φρυδιών της. Πρώτα για αυτά έγινε διάσημη και μετά έβγαλε και τα υπόλοιπα. Ήθελα λοιπόν πολύ να αγοράσω και να δοκιμάσω αυτό εδώ το Brow Wiz. Και πραγματικά δεν απογοητεύτηκα. Είναι ένα εξαιρετικό μολύβι για τα φρύδια, παιδιά. Γράφει αμέσως, σε βοηθάει να κάνεις το σχήμα τους.
αλλά και τις τριχίτσες εδώ μπροστά. Και έχει από την άλλη και αυτό το βουρτσάκι για να τα χτενίζεις. Και αυτό εδώ το gel έχει χρώμα, νομίζω το έχω στην απόχρωση soft brown, και βουρτσίζεις και σταθεροποιείς τα φρύδια σου, ενώ τους προσθέτεις και λίγο χρώμα και λίγες τριχίτσες ενδιάμεσα και λίγο όγκο. Γιατί μπορεί εσείς να έχετε πιο πλούσια φρύδια από μένα και απλά να χρειάζεστε αυτό, να μην χρειάζεστε καν το μολυβάκι. Ένα προϊόν τώρα για τα φρύδια που δυστυχώς με απογοήτευσε πάρα πολύ είναι αυτό εδώ από την Catrice, λέγεται Brow Comb Pro Micro Pen. Και όταν το είδα, ενθουσιάστηκα γιατί το βρήκα πάρα πολύ έξυπνη ιδέα και πάρα πολύ πρακτικό. Το δοκίμασα εδώ και στο χέρι μου και λέω, κοίτα να δεις τι ωραία που γράφει. Όντως θα μπορείς να κάνεις αυτές τις γραμμούλες που θέλεις εδώ μπροστά, ειδικά για να κάνεις την ψευδέστηση ότι έχεις φρύδια ενώ δεν έχεις, να το ζωγραφείς πιο εύκολα δηλαδή. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν με το συγκεκριμένο προϊόν είναι ότι αντί να στεγνώσουν οι τριχίτσες εκεί που τις έχεις ζωγραφίσει και να μείνουν σταθερές, το προϊόν απλώνει και γίνεται μία μουτζούρα, έχεις απλά δηλαδή ένα χρώμα εδώ στο φρύδι σου και καμία ακρίβεια. Ένα άλλο προϊόν από την Catrice που δυστυχώς με απογοήτευσε ήταν αυτή εδώ η μάσκαρα. Την δοκίμασα και σε ένα βίντεο και δεν την ξέβαψα μετά το γύρισμα, γιατί ήθελα να δω τη διάρκειά της. Λέγεται Iconista και ισχυρίζεται ότι είναι αδιάβροχη. Αυτό που έκανα λοιπόν είναι ότι την τέσταρα κατά τη διάρκεια της ημέρας και δεν έτρεξε, για να είμαι ειλικρινής, αλλά αυτό που συνέβη ήταν ότι όταν πήγα να ξεβαφτώ και έριξα νερό στο πρόσωπό μου, έτρεξε και η μάσκαρα σαν οποιαδήποτε μάσκαρα που δεν είναι αδιάβροχη. Οπότε, okay, θα συνεχίσω να τη χρησιμοποιώ γιατί το αποτέλεσμα στους γλυφαρίδες είναι αρκετά καλό, αλλά δεν την εμπιστεύομαι καθόλου για αδιάβροχη. Το τελευταίο προϊόν μακιγιάζ για το οποίο θέλω να σας μιλήσω σήμερα, γιατί μετά θα περάσουμε σε skincare, είναι αυτό το primer από την Milk. Νέα εταιρεία, ήρθε μόλις στην Ελλάδα. Είναι το Hydro Grape Primer. Είναι, παιδιά, ένα primer σε μορφή gel, oil free, γιατί εγώ χρησιμοποιώ oil free προϊόντα αποκλειστικά τον τελευταίο καιρό. Και έχει μία κολώδι δροσερή αίσθηση, όχι άσχημα κολώδι, τόσο όσο να μπαίνει πάνω το make-up σας και να εφαρμόζεται τέλεια. Πραγματικά έχω ενθουσιαστεί, είναι ένα από τα προϊόντα που σίγουρα θα ξαναγοράσω. Πάμε τώρα σε μία μάσκα που με έχει ενθουσιάσει και είναι και πάρα πολύ γρήγορη για εσάς που δεν έχετε χρόνο και λέτε τώρα πω πού να αφιερώνω 10 λεπτά και 20 λεπτά να κάνω μάσκες. Αυτή είναι η Vitamin C Paste από την εταιρεία Elixir Skin. Την εταιρεία αυτή εγώ δεν τη γνώριζα, τη γνώρισα όμως χάρη στο Advent Calendar του Look Fantastic. Και αυτή η μάσκα είναι πάρα πολύ γρήγορη, πάρα πολύ ενυδατική και πάρα πολύ εύκολη. Λοιπόν, προφανώς έχει βιταμίνη C, θα διαβάσω λίγο εδώ το σκονάκι μου. Είναι μία μάσκα λάμψης, δεν χρειάζεται να την αφήσετε πάρα πολύ ώρα. Και είναι μία μάσκα που κάνετε το πρωί, δηλαδή εγώ αυτό που κάνω είναι ξυπνάω πλέον το πρόσωπό μου, βάζω αυτή τη μάσκα. Μετά πάω, φτιάχνω καφέ, τρώω το πρωινό μου και αμέσως μετά την ξεπλένω. Έχει αντιοξειδωτική δράση, έχει L-ασκορβικό οξύ και ενισχύει την προστασία στις ακτίνες UV, ρυθμίζει τη μελανίνη, ενώ βοηθάει στην απορρόφηση της ενυδάτωσης. Και αυτή έχει μια μορφή gel, έτσι, είναι πάρα πολύ δροσερή και το χαρακτηριστικό της είναι ότι τη βάζεις και γύρω από τα μάτια και πάνω στα χείλη. Παιδιά, είναι απίστευτο, δεν έχω ξαναδεί. Δηλαδή, μάσκα η οποία να επιτρέπεται να μπει τόσο κοντά σε αυτές τις ευαίσθητες περιοχές. Πάμε σε ακόμα μία μάσκα ενυδάτωσης αυτή τη φορά, γιατί πολλές φορές υπάρχει παρεξήγηση ότι εμείς που έχουμε λιπαρές επιδερμίδες δεν χρειαζόμαστε ενυδάτωση. Κι όμως χρειάζεστε ενυδάτωση, γιατί αν η επιδερμίδα σας με όλες τις θεραπείες που κάνετε και όλα τα προϊόντα, είχαμε μιλήσει και για προϊόντα με οξέα σε προηγούμενο βίντεο, που βάζετε, τα οποία αφυδατώνουν την επιδερμίδα, αν την αφήσετε λοιπόν έτσι και δεν την ενυδατώσετε, θα έχετε το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θέλετε. Θα βγάλει δηλαδή περισσότερη λιπαρότητα. Λοιπόν, θέλουν όλα μια ισορροπία, χρειάζεται και μια ενυδατική μάσκα και αυτή είναι η μοναδική μάσκα που βρήκα εγώ και είναι, παιδιά, τόσο δροσερή. Τη ρουφάει η επιδερμίδα μου, δεν μου αφήνει καμία λιπαρότητα και δεν είναι καθόλου βαριά. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο για λιπαρές επιδερμίδες, είναι για κάθε τύπο επιδερμίδας πραγματικά. Έχει πάρα πολύ έντονη μυρωδιά τριαντάφυλλου, θα σας δείξω λίγο όσοι έχει απομείνει μέσα και ό,τι φαίνεται. Έχει πραγματικά ροδοπέταλα μέσα. Έχει ροδόνερο, εκχύλισμα αγκουριού και aloe vera gel και πράσινο τσάι για αντιοξειδωτική δράση. Και αυτή ήταν σε Advent Calendar του Cult Beauty και την έχω παραγγείλει ήδη σε πιο μεγάλο μέγεθος, γιατί ενθουσιάστηκα. Πάμε τώρα στην ευαίσθητη περιοχή των ματιών, στην οποία η Estée Lauder, παιδιά, νομίζω ότι είναι ο ειδικός. Αυτό είναι το Estée Lauder Advanced Night Repair Eye. Είναι θεραπεία ουσιαστικά για να εξαφανιστούν τα σημάδια γύρανσης και η κούραση. Εγώ το βάζω κάθε βράδυ. Αντιμετωπίζει τις βλάβες από τις ακτίνες UV, την ηλιακή ακτινοβολία δηλαδή.
το blue light που μας έρχεται από όλες τις οθόνες των κινητών, των υπολογιστών, των τηλεοράσεων και τη ρύπανση. Είναι ένα πάρα πολύ ελαφρύ gel. Απορροφάται εύκολα και ενυδατώνει την επιδερμίδα φωτίζοντάς τη σταδιακά και αυτό βοηθάει στο να μην είναι τόσο ορατή η μαύρη κύκλη που μπορεί να έχετε και έχει και το μαγικό συστατικό που λέγεται υαλουρονικό οξύ. Παραμένω στα oil free προϊόντα και θέλω να σας μιλήσω για αυτή εδώ την κρέμα, η οποία είναι από την εταιρεία Glow Recipe και αυτό ήταν στο Advent Calendar του Cult Beauty. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτή η κρέμα. Είναι επίσης ένα πολύ ελαφρύ gel. Έχει ελαφριά μυρωδιά καρπουζιού, η οποία φεύγει μετά από λίγο, δεν σε ενοχλεί καθόλου. Έχει εκχύλισμα καρπουζιού βέβαια, το οποίο χρησιμοποιείται παραδοσιακά στην Κορέα για να καλμάρει ερεθισμένες επιδερμίδες. Έχει αμινοξέα και αυτή την παρήγγειλα σε μεγαλύτερο μέγεθος, γιατί έχω ενθουσιαστεί πραγματικά. Και το ωραίο είναι ότι αφήνει αυτή τη λάμψη στην επιδερμίδα όταν τη βάζεις. Όχι τη γυαλάδα της λιπαρότητας, αλλά βλέπω μία λάμψη. Και λέγεται Watermelon Glow Pink Juice Moisturizer. Έχω και δύο προϊόντα για τα μαλλιά για τα οποία θέλω να σας μιλήσω. Η εταιρεία Tresemme είναι μια εταιρεία που υπάρχει πολλά χρόνια στην Αμερική. Χρησιμοποιείται από επαγγελματίες, την εβδομάδα μόδας Νέας Υόρκης, όλα τα μοντέλα. Είναι γενικά προϊόντα πάρα πολύ σοβαρά και μόλις ήρθαν και στην Ελλάδα. Αυτό είναι το Tresemme Primer Protection Spray. Έχει Biotin και Heat Protection Complex και είναι αυτό το προϊόν που εγώ ψεκάζω στα μαλλιά μου πριν τα στεγνώσω και πριν τα ισιώσω με το ψαλίδι ή πριν κάνω μπούκλες. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, όταν είναι καλά ενυδατωμένα τα μαλλιά σας, όταν πηγαίνετε στο κομμωτήριο και βάζουν πάνω την πρέσα, που βγάζει λίγο υδρατμούς. Αυτό δεν συμβαίνει πάντα στο σπίτι, έτσι δεν είναι, γιατί δεν τα ενυδατώνουμε πολύ καλά. Τώρα λοιπόν με αυτό το σπρέι αποφεύγετε τη βλάβη της θερμότητας και βλέπετε και αυτόν τον ατμό που βλέπετε στο κομμωτήριο, γιατί τα προστατεύουν πάρα πολύ από αυτή τη βλάβη που μπορεί να προκληθεί. Επειδή εγώ θέλω να μακρύνω τα μαλλιά μου κι άλλο, έχω ένα προϊόν το οποίο θρέφει τις άκρες. Είναι το Split End Serum από την εταιρεία Virtue και αυτό ήταν στο Advent Calendar του Cult Beauty, αν δεν κάνω λάθος. Και το βάζω, παιδιά, εδώ στις άκρες και προλαμβάνω τη δημιουργία της ψαλίδας, γιατί εδώ οι άκρες ταλαιπωρούνται περισσότερο, όπως ξέρετε, και είναι οι πρώτες που εμφανίζουν τα σημάδια της φθοράς. Αυτό που χρησιμοποιούσα και μου έχει τελειώσει τώρα είναι αυτό εδώ, αλλά το έχω για να σας το δείξω, είναι το Damage Remedy Split and Repair από την Avenda, επίσης εξαιρετικό προϊόν. Αναζητήστε το, δεν θα το μετανιώσετε, αν θέλετε να μακρύνετε και εσείς τα μαλλιά σας. Και τέλος θέλω να σας μιλήσω για αυτό εδώ, το σέρουμ για τα χείλη από την εταιρεία Audacité. Λέγεται Pure Elements Aventurine Kiss Lip Serum με βιταμίνη C και συνένζυμο Q10. Παιδιά, αυτό ελαχιστοποιεί τις γραμμές, προλαμβάνει την ξηρότητα και τα αναδομή. Σας υπογράφω ότι είναι το πιο ωραίο προϊόν για τα χείλη που έχω δοκιμάσει. Νιώθετε ένα κάψιμο, ενδεχομένως αν τα χείλη σας είναι πολύ ευαίσθητα, μπορεί να μην το αντέξετε. Νιώθετε ένα κάψιμο και ένα γαργάλιμα εκείνη τη στιγμή που το βάζετε και για κάνα δεκάλεπτο. Αλλά είναι πραγματικά φανταστικό. Είδα διαφορά εγώ σε 3 βράδια που το χρησιμοποίησα κάθε βράδυ και το βάζω κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ. Η μπίλια εντωμεταξύ είναι από αβεντουρίνη, λέει, που είναι ένας πράσινος κρύσταλλος που φέρνει τύχη και ευημερία. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύ exclusive και καθόλου τυχαίο προϊόν, το οποίο δικαιολογεί την τιμή του με τα αποτελέσματά του κυρίως. Και ελπίζω να μου φέρει και τύχη και ευημερία αυτή η μπίλια. Λοιπόν, τύχη και ευημερία και ό,τι άλλο θέλετε να έχετε κι εσείς στη ζωή σας. Πάνω απ' όλα καλή ενέργεια και ανθρώπους που σας αγαπάνε. Πολλά φιλιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα που είδατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και να το μοιραστείτε με τους φίλους σας και θα σας δω στο επόμενο. Φιλιά! Bye bye!